Στην άσφαλτο έζησαν 15 λεπτά μετά τι 5 τα ξημερώματα τα το όνειρα του 19χρονου στρατιώτη Ραφαήλ Τσάβα από τη Ξυλοφάγου. Ενεπλάγησε τροχιό δυστύχημα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στη Ξυλοφάγου στον αυτοκινητόδρομο Αγία Νάπα Ζεγέλια. Ενώ βρισκόταν λίγο πριν από την πρώτη έξοδο τη Αγία Νάπα, ο άτυχο φαντάρο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε με αποτέλεσμα αυτό αρχικά να χτυπήσει βία στο στιθέο και στη συνέχεια να βγει από το δρόμο αποκόπτοντα πάσαλο τη αρχή ηλεκτρισμού. Ο 19χρονο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο γενικό. Κεντρικό Νοσοκομείο του στο Παραλίμνη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό του ενώ μέλη τη τροχέα άρχισαν να μεωσεξετάζει στη σκηνή. Στι συνθήκε αναφέρθηκε ο αναπληρωτή εκπρόσωπο τη αστυνομική διεύθυνση του, Ιωάννη Καπνουλά. Από τον έλεγχο τη σκηνή και τι εξετάσει που έχουν διενεργηθεί, φαίνεται ότι ο 19χρονο δεν έφερε ζώνη ασφαλεία αφού βρέθηκε εκτό της θέσης του οδηγού. Έχουν γίνει τόσο από την αστυνομία όσο και από την εθνική φρουρά. Με αφορμή τον νέο θανατηφόρο η τροχιά απευθύνει ξανά έκκληση ιδιαίτερα στου νεαρού ηλικία οδηγού που αποτελούν και ομάδα υψηλού κινδύνου για τροχιά δυστυχήματα. Να μην οδηγούν χωρί να φέρουν τη ζώνη ασφαλεία, να, οδη, να τηρούν τα όρια που ορίζει ο νόμο για την ταχύτητα, να μην καταναλώνουν ποτά, να αποφεύγουν να οδηγήσουν όταν είναι κουρασμένοι. Πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι του περιμένουν στο σπίτι. Ο θάνατος του 19χρονου βήθησε στο πένθο στην κοινότητα της Ξυλοφάγου, ενώ οι εξετάσεις για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.